Άκουσον και λέησον. Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον. Έτι δάμεθα υπέρ των ευών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον. Έτι δάμεθα υπέρ του Πατρός και Πατριάρχου μον Θεοφίλου και πάση Χριστό ημών αδελφότητο. Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον. Έτι δέομεθα υπέρ ελέου ζωή, ειρήνη γη, εσωτερία διαφυλάξεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των τελών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόκου χριστιανών προσκυνητών επιτρόποντα και συνδρομητών του Παναγίου και ζωοδόκου τάφου. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Και λέει μόνο και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και στο ξαναπέμπουμε το πατρί και το ιό και το ιό πνεύματι. Νιν και αεί και εις ψεώνας των αιώνων. Πολύ χρόνια αμφίσε Κύριος ο Θεός τον μακαριότατον, θεότατον και Παναγιότατον Πατέρα ημών και Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ πάσης Παλαιστίνης, Κύριον, Κύριον, Θεόφιλον των Τρίτων, Κύριε φύλατε αυτόν, εις πολλά έτη, εις πολλά έτη, εις πολλά στόματος νηπίων και φυλαζόντων κατηρτίζω ένα. Εκ τα πρώτα γενική πρόσθεση της Ελλάδος, κύριε Χρήστος Σαφιονόπλου, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί. Η επιπόλου όλου είσοδος του Σωτήρου Σημών Χριστού στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ και υπό των παιδών και του λαού την επεφημία ευλογημένος ερχόμενος ονόματι Κυρίου Ωσανάια της Εψίστης, διακηρύσουν την κορύφωση του σωτηριώδη όρου τη θεία οικονομία, δηλωνώντα τη άτρεφα ανθρωπία του Θεού και Πατρό, η οποία έλαβε χώρα εν το προσώπο του ίδιου και λόγου του Θεού, του υπερημών σταυροθέτο και εκλεκτών αστάτο κυρίου Μόνη του Χριστού. Η Αγία Μόνη Εκκλησία, ούσα αυτό τούτο το μυστικό σώμα του Χριστού και ζώσα και δρώσα εν τον κόσμο, που πάβεται κηρύττουσα το Ευαγγέλιο του Βασιλέως της Δικαιοσύνης, ως μαρτυρεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης Λέβων, και ελθόν εκείνος, γνωρίζεται ο Παράκλητος, ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως, περί αμαρτίας μεν ότι ου πιστεύουσιν εις εμέ, περί δικαιοσύνης δε ότι προς τον Πατέρον υπάγω και ου και θεωρείτε με, περί δε κρίσεως ότι ο άρχον του κόσμου τούτου κέκρυται.
Ο παράκτος, δηλωνότι το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα του Χριστού, θα αποδείξει στον κόσμο ότι ο Ιησούς υπήρξε ο Χριστός ο δίκαιος, ως και ο εκατόνταρχος ομολόγησε λοιπόν, όντως άνθρωπος ούτως δίκαιος είναι. Κατά δεύτερον Απόστολο Πέτρο, ο Χριστός άπαξ περί αμαρτιών έπαθε δίκαιος υπερ αδίκων, να ημάς προσαγάγει το Θεό, θανατωθείς με σαρκή, ζωοποιηθείς δε πνεύματι. Η Αγία και η Μεγάλη Εβδομάς, η Εβδομάς των Παθών και της Αναστάσεως του Χριστού, Ιησού δεν άλλον αποσκοπεί, ημί στην ανάδειξη της Θείας Δικαιοσύνης, του τέστην την επίγνωση της οδού της αληθείας. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, λέγει Κύριος. Και πάλι, λέγει Κύριος. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί που μη περιπατήσει τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Ιησού το ακριβώς δηλωνότι εις το φως του κόσμου και της ζωής μας καλεί σήμερα κατά αυτήν την περίοδο της πανδημικής λοιμόδου νόσους, της μαστιζούσης ανηλαιώς άπασα την ανθρωπότητα, μας καλεί λέγω η Αγία ημών Εκκλησία δια της φωνής του υμνωδού αυτής του βόντος και λέγοντος. Εξέλθετε έθνη, εξέλθετε και λαοί και θεάσαστε σήμερα τον Βασιλέα των Ουρανών, ως επιθρόνου υψηλού επιπόλου ευτελούς, την Ιερουσαλήμ προς επιβαίνοντα. Θείο και ημείς μετακλάδων νοητός και καθαρμένη τας ψυχάς, ως υπέδες των Χριστών ανεφημίσομε πιστός, μεγαλοπόλους κραβάζονται στο Δεσπότη. Ευλογημένος ή ότι τον κόσμο εις το σώσε ελλήνιδας. Αμήν έτσι πολλά και απειλαγμένα πάση λιμικής δόσου και ευλογημένου το πάση.